Καλό μεσημέρι. Σημαντική πρόοδο σημείωσε η Ελλάδα στην έκθεση αξιολόγηση του Οργανισμού Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη για τη δωροδοκία στι διεθνεί επιχειρηματικέ συναλλαγέ και την καταπολέμηση τη διαφθορά, ιδιαίτερα στο πεδίο τη πρόληψη και καταπολέμησης. Η αξιολόγηση του ΟΣΑ διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση τη εικόνα τη χώρα μα προ του φορεί που αξιολογούν την οικονομική κατάσταση και προοδότηση. Η οικονομική ανάπτυξη είναι συνηθισμένη με τη λειτουργία του κράτου, τη δικαιοσύνη και την ορθή λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών. Από τι 49 συστάσει που έγιναν στη χώρα μα έχουν ικανοποιηθεί 38, δηλαδή το 89%. Τα κυριότερα επιτεύγματα που αναγνωρίζονται είναι μεταξύ άλλων το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διασφαλίζει την αναβάθμιση τη ευθύνη των νομικών προσώπων για αδικήματα δωροδοκία σε μια ενιαία και αποτελεσματική δικαστική διαδικασία, η στρατηγική καταπολέμηση τη απάτη στο Ταμείο Ανάκαμψη, η πρόσβαση ελεγκτών τη ΕΑΔ σε δημόσιε βάσει δεδομένων, η σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου στη συντριπτική πλειοψηφία των φορέων τη Γενική Κυβέρνηση, η δημιουργία του Μητρώου Διαφάνεια, η ενίσχυση τη δικαιοδοσία και του ρόλου του Οικονομικού Εισαγγελέα με τη διεύρυνση τη εξουσία του να ερευνά και να διώκει αδικήματα διαφθορά. Η περαιτέρω διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή του νόμου για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντο, η ενίσχυση του χάρτη διοντολογία για δικαστέ και εισαγγελεί στην αστική και ποινική δικαιοσύνη, καθώ και του κώδικα διοντολογία για τα μέλη τη κυβέρνηση, τονίζοντα την πραγματική ανεξαρτησία τη δικαστική εξουσία από την εκτελεστική εξουσία. Η χώρα μα βρίσκεται στη δεύτερη καλύτερη θέση στην ποιότητα του σχεδιασμού και του συστήματο παρακολούθηση. Την πέμπτη καλύτερη θέση στο βαθμό υλοποίηση και την έκτη καλύτερη στην ποιότητα του περιεχομένου μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Στο πεδίο του κράτου δικαίου, ιδιαίτερη μνήμα γίνεται για την ψήφιση του νέου δικαστικού χάρτη πολιτική και ποινική δικαιοσύνη. Τη σύσταση και λειτουργία γραφείου συλλογή και επεξεργασία δικαστικών στατιστικών στοιχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Την ψήφιση του νέου ποινικού κώδικα και κώδικα ποινική δικονομία τη σημαντική πρόοδο στο πεδίο τη καλή νομοθέτηση με την εκμηδένιση τη υποβολή εκπρόθεσμων τροπολογιών επί σχεδίων νόμου και την ελαχιστοποίηση τη χρήση τη επίγουσας και τη κατεπίγουσας διαδικασία. Επιπλέον, για το ζήτημα τη ελευθερία του τύπου, η έκθεση αναφέρεται με θετικό πρόσημο στη σύσταση των δύο νέων μητρών για τον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο, την κατάργηση του αξιόπινου χαρακτήρα τη απλή δυσφήμιση, τη θέσπιση της διευκόλυνσης της απόρριψης προδήλωσα αβάσιμων μηνύσεων και αναφορών, τη διασφάλιση της προστασίας των δημοσιογράφων που καλύπτουν ή με οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχουν στην κάλυψη ή σχολιασμό επαγγελματικών αθλητικών γεγονότων από πράξεις βίας ή παρόμοιες απειλές, την ειδική Task Force για τη διασφάλιση της προστασίας, της ασφάλειας και της ενδυνάμωσης της θέσης των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης και τη λειτουργία του Διεθνούς Κέντρου εκπαίδευση για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων στη Θεσσαλονίκη. Από το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα, μάλιστα, έχουν διοχετευθεί πόροι περίπου 508 εκατομμυρίων ευρώ σε μεταρρυθμίσει που αφορούν το κράτο δικαίου, όπω ο ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματο μετανάστευση και ασύλου και το σύστημα απονομή δικαιοσύνη. Η πρόοδο τη χώρα μα αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην έκθεση του ΩΣΑ, ενώ αξίζει να θυμίσουμε πω η Ελλάδα χαρακτηρίστηκε ω χώρα τη χρονιά και αναβαθμίστηκε σε πλήρη δημοκρατία από τον Economist βελτίωσε την κατάταξή της κατά πέντε θέσεις και έφτασε στην 20η θέση, ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα μετά από 13 χρόνια, είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στη μείωση χρέους, καθώς ο δείκτης χρέους ως προς το ΑΕΠ μειώθηκε σε επίπεδο τιμών προγενέστερο του 2012 και στο διάστημα. 2019-2023 έχουμε διπλάσια αύξηση του κατακεφαλήν ΑΕΠ, 9,8%, συγκριτικά με τον Ευρωπαϊκό Μεσόρο που είναι 4,8%. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου, δίνεται έκτακτη χρηματοδότηση 46 Δήμου Αττική για την απομάκρυνση υπολοιμμάτων από του καθαρισμού οικοπαίδων ιδιωτών. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο οι διοκτήτε οικοπαίδων και αγροτεμαχίων να αφήνουν υπολείμματα από του καθαρισμού των οικοπαίδων του, δίχω να έχει υπάρξει μέρημνα από του ίδιου για την απομάκρυνσή του. Καθώ ο κίνδυνο πρόκληση πυρκαγιά ή εξάπλωσή τη μέσω αυτών των όγκων είναι μεγάλο, οι Δήμοι άμεσα είτε με ίδια μέσα είτε με ιδιωτικά εργολαβικά συνεργεία και σε συνεργασία με τον ειδικό διαβαθμιδικό σύνδεσμο νομού Αττικής να απομακρύνουν κατεπηγόντως τα υπολείμματα αυτά. Για την ταχεία εκπόνηση τη εν λόγω δράση αποφασίστηκε η παροχή έκτακτη χρηματοδότηση προ του Δήμου ύψου 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. Η εξέλιξη των δράσεων για την απομάκρυνση των υπολοιμάτων από του κατατόπου Δήμου θα παρακολουθούνται από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. Οι δράσει για την αποτελεσματικότητα, θωράκιση απέναντι στι πυρκαγιέ δεν σταματούν και ο κρατικό μηχανισμό συνεχίζει να βρίσκεται σε εγρήγορση καθ' όλη τη διάρκεια τη αντιπυρική περίοδου, προκειμένου να αντιμετωπίζονται με ταχύτητα όλα τα ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν. Συνολικά, μέχρι στιγμή στην πλατφόρμα για του καθαρισμού οικοπαίδων έχουν δηλωθεί ότι πραγματοποιήθηκαν 281.000 καθαρισμοί και οι δηλώσει συνεχίζονται μέχρι 30 Ιουνίου. Με τις συνθήκε ισχυρών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να συμβάλλουμε όλοι. Κάτω το δυνατόν στην πρόληψη. Αποφεύγοντα ενέργειε που μπορεί να προκαλέσουν πρικαγιά, αλλά και μεριμνώντας για την απομάκρυνση και τον καθαρισμό υλικών που μπορεί να λειτουργήσουν ω καύσιμη ύλη. Οι πυροσβέστε εξακολουθούν να δίνουν καθημερινά σκληρέ μάχε με τι φλόγε. Μόνο από την περασμένη Πέμπτη μέχρι σήμερα έχουν εκδηλωθεί πάνω από 270 πυρκαγιέ σε όλη τη χώρα, με τη συντριπτική πλειονότητα να αντιμετωπίζονται σε πρώτο χρόνο από τι δυνάμει τη πολιτική προστασία. Οι περιοχέ τη Αχαία, τη Ιλία και τη Αργολίδα δοκιμάστηκαν από πολύ δύσκολε φωτιέ, στι οποίε επιχείρησαν εκατοντάδε πυροσβέστε και δεκάδε εν μέσα, καταβάλλοντα υπεράνθρωπε προσπάθειε για να τι οριοθετήσουν ενώ το βράδυ του περασμένου Σαββάτου μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Δασκαλιώτη και Ρατέα. Οι προσβέστε μέσα στη νύχτα, χωρί να έχουν την πολύτιμη συνδρομή των ενέργειων μέσων και με θυελώδει ανέμου, κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά σε λιγότερο από μία ώρα, σώζοντα τα σπίτια που βρίσκονταν σε απόσταση αναπνοή. Την περασμένη εβδομάδα, 960 κλήσει έγιναν στο τηλεφωνικό κέντρο τη άμεση δράση για περιστατικά ενδοοικογενειακή βία και χορηγήθηκε σε 135 γυναίκε θύματα. Η εφαρμογή του Panic button. Συνολικά έγιναν 347 συλλήψει, ενώ παράλληλα μεταφέρθηκαν 9 θύματα σε δομέ και 31 σε ιατροδικαστή ή νοσοκομείο. Μόνο χθε έγιναν σε όλη τη χώρα 61 συλλήψει. Υπενθυμίζεται ότι με μέρημνα τη ελληνική αστυνομία στην περιφέρεια κάθε διεύθυνση αστυνομία σε όλη την επικράτη έχουν εξασφαλιστεί ένα ή περισσότεροι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι που λειτουργούν ω safe houses για την ασφαλή φιλοξενία γυναικών θυμάτων ενδοικογενειακή βία καθώ και μελών τη οικογένειά του. Στόχο όλων των δράσεων και των πρωτοβουλειών για την αντιμετώπιση του ζητήματο τη ενδοοικογενειακή βία είναι τα θύματα να νιώσουν ασφάλεια, να σπάσουν τον κύκλο τη βία και να προστατευθούν αποτελεσματικά. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για αιτήσει για το Θέσσαλη και το Ευρωσπα 2024 συνολικού προπολογισμού 4,45 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχο του προγράμματο είναι η στήριξη του τουρισμού στι περιοχέ τη Θεσσαλία που χτυπήθηκαν από τον Ντάνιελ και του Εύρου, που επλήγησαν από τι πυρκαγιέ του περασμένου καλοκαιριού. Οι άειλε ψηφιακέ χρεωστικέ κάρτε θα καλύπτουν δαπάνε διαμονή, εστίαση και τοπικών μεταφορών. Το πρόγραμμα δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και δικαιούχοι είναι οι φορολογικοί κάτοικοι τη Ελλάδα, όσοι δεν έχουν, έχουν κύρια κατοικία στου επιλεγμένου προορισμού και όσοι δεν είναι ωφελούμενοι στο πλαίσιο του κοινωνικού τουρισμού. Αύριο Τετάρτη, 26 Ιουνίου στι 11, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, κ. και η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματο. Την 5η, 27 Ιουνίου, ο Πρωθυπουργό θα μεταβεί στι Βρυξέλλε, όπου θα μετάσχει στι εργασίε τη Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Παρακαλώ για τι ερωτήσει σα. Καλησπέρα κύριε Εκπρόσωπε. Ε, Πώ σχολιάζει η κυβέρνηση ε, τι σοβαρέ υπόνοιε του Στέφανου Κασελάκη για παράνομε χρηματοδοτήσει και μαύρα ε, την, εποχή, ε, ε, την εποχή του Αλέξη Τσίπρα ε, που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και τι προτίθεται να κάνουν οι αρχές γι' αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, κάθε σοβαρή διατύπωση, κάθε σοβαρή καταγγελία ε, για να έχει αξιοπιστία πρέπει να διατυπώνεται και να ε, αναφέρεται στις αρμόδιες αρχές. Ε, πολιτική μόνο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εκτόξευση διαφόρων, τέλος πάντων, αιτιάσεων, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Εμείς δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, ούτε από το βήμα του εκπροσώπου της κυβέρνησης, που έχω αυτή τη στιγμή την, την τιμή να, να βρίσκομαι εγώ, είτε μέσα από μια πολιτική συζήτηση, να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Αν ο κ. Κασελάκης έχει κάτι περισσότερο, που προφανώς όλα αυτά που λέει έχουν είναι, σοβαρά ως, είναι σοβαρές ως αιτιάσεις, προφανώς πρέπει να τα πάει εκεί που ορίζει ο νόμος, που δεν είναι πουθενά αλλού πέραν της δικαιοσύνης. Ούτε πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία σχολιασμού όσων ε, εκτοξεύει ο, ε, ο ίδιος ή, ή άλλη, ε, άλλα ε, του κόμματό του ε, στο πλαίσιο των ε, εσωκομματικών ε, διενέξεων. Δεν είναι δική μας δουλειά ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε όμως να προσπεράσουμε είναι ότι με τον πιο κοινικό τρόπο, από τι ΗΠΑ, ο αρχηγό του κόμματο εξωματική αντιπολίτευση είπε στου πολίτε ότι τελικά δεν έχουμε πρόγραμμα, ελάτε να το φτιάξουμε από την αρχή. Ο ίδιο άνθρωπο που για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, εν ώψη των ευρωεκλογών, ε, μιλούσε ε, υπερηφανευόμενο μάλιστα για το πρόγραμμα του κόμματο του. Αυτό προφανώ είναι και ο λόγο που ουδέποτε δέχθη να έρθει στην αρμόδια επιτροπή τη Βουλή, κατόπιν πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών, να συζητήσουμε το πρόγραμμά του, να δούμε τελικά Πώς γίνεται, εντό αγωγικών, γίνεται, ε, ω διαμαγεία να λυθούν όλα τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών με λεφτόδρατα τα οποία, όπω φαίνεται, έχουν Ελάτε. Τι απαντάει η ελληνική κυβέρνηση στι απειλέ κατά τη ε, Κύπρου που διαβάσαμε στον ε, τύπο, και αν έχετε να δώσετε κάποιε εξηγήσει και στον ελληνικό λαό που τα παρακολουθεί αυτά. Νομίζω ότι όπω έχει διατυπωθεί και από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, οι απειλέ κατά τη κυριαρχία και τη υπόσταση κράτου μέλους τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτω απαράδεκτε. Είμαστε με όλε μα τι δυνάμει και χωρί περιστροφέ, διαχρονικά και σταθερά δίπλα στην Κύπρο, δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επαναλαμβάνουμε και υπογραμμίζουμε Όλα όσα έχει πει ο πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία, ο κ. Χρυστοδουλίδη, η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξει για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την πολιτική τη και διασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα. Και αν θέλετε και συμπληρωματικά, κατά τη διάρκεια τη κρίση στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα έχει τηρήσει στάση αρχή, η οποία εκτιμάται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και για το λόγο αυτό διατηρεί ανοιχτού όλου του διάβλου τη επικοινωνία, χωρί να έχει έρθει σε ρήξη με οποιαδήποτε χώρα. Κύριε εκπρόσωπε, αύριο στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτική ομάδας θα δοθεί ο χρόνος στους βουλευτέ να εκφράσουν την άποψή τους για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Υπάρχει ε, μια δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και θα τους ακούσει ο Πρωθυπουργό. Είναι προφανέ, συμβαίνει σε κάθε κοινοβουλευτική ομάδα, σε κάθε συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική ομάδα. Έτσι θα συμβεί και τώρα. Και μάλιστα, επειδή μπορεί κάποιοι να ανακάλυψαν τώρα τι διαδικασίε τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι κάτι το οποίο συνέβαινε, συμβαίνει και θα συνεχίσει να συμβαίνει και ένα από του λόγου που η παράταξη αυτή έχει αντέξει στον χρόνο καθ' όλη τη διάρκεια τη μεταπολίτευση και σε εύκολε στιγμέ, αλλά το πιο σημαντικό και σε δύσκολε στιγμέ. Είχαμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο ήταν μια νίκη με πολύ μεγάλη διαφορά, όμω με μια απόσταση περίπου πέντε μονάδων από τον εκλογικό μα στόχο. Προφανώ θα γίνει η αποτίμηση του αποτελέσματο. Θα δοθεί ο λόγο σε όσε και όσου βουλευτέ το επιθυμούν. Και στο τέλο τη ημέρα θα προχωρήσουμε μπροστά, όπω μα ζήτησαν οι πολίτε, είτε επικροτώντα αυτά τα οποία έχουμε κάνει με την ψήφα του, είτε στέλνοντα ένα μήνυμα κυρίω για τι αποχή του, χωρί να στηρίζουν κάποιο άλλο κόμμα. να εφαρμόσουμε δηλαδή με μεγαλύτερη ταχύτητα το πρόγραμμά μας. πρέπει να να γίνει αντιληπτό ότι η Νέα Δημοκρατία μέσα σε χρόνια δύσκολα, χρόνια πρωτοφανών εισαγόμενων κρίσεων, έχει καταφέρει και έχει πετύχει εκλογικά αποτελέσματα που είχε να τα δει πάρα πολλά χρόνια. Αυτό οφείλεται και στον αγώνα που δίνουν οι εκπρόσωποι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από όλη την Ελλάδα, οι βουλευτές μας, προφανώς τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, οι άνθρωποι που ήταν πάντοτε εκεί, αλλά οφείλεται και στο γεγονό ότι έχουν έρθει νέα στελέχη τα τελευταία χρόνια στο κόμμα και έχουν μεγαλώσει ουσιαστικά τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν είναι το όραμα του Κυριάκου Μετσοτάκη και αυτή είναι η σταθερή του επιδίωξη. Είναι μία από τι βασικέ του προτεραιότητε. Να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία να απαντά στα αιτήματα τη κοινωνία. Να συνεχίσει να κοιτάει μπροστά, να μην γυρίζει πίσω. Όπω ακριβώ τα είχε περιγράψει πριν από πολλέ δεκαετίε ο ιδρυτή του κόμματο, ο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Καλό μεσημέρι, κύριε εκπρόσωπε. Ε, πριν από δέκα μέρε, ο Πρωθυπουργό συνάντησε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ελβετία. Θέλω να σα ρωτήσω αν σε εκείνη τη συζήτηση τέθηκε θέμα ελπιδοφόρου, θέμα αποχώρηση του ελπιδοφόρου από την Αρχιεπισκοπή Αμερική. Ευχαριστώ. Δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση ούτε κάποια τέτοια πληροφόρηση. Λέτε. Συγγνώμη να επιμείνω, επειδή υπάρχει και ένα σχετικό δημοσίευμα, δεν κάνω λάθο, του Εθνικού Κύρικα που αναφέρει σχετικέ πληροφορίε. Ε, δεν, έχετε ενημέρωση γενικώ για, για το τι υπόθηκε και δεν υπήρχε το θέμα ελπιδοφόρο αυτό, ή, ή ευρύτερα δεν υπάρχει εκτενή ενημέρωση. Δεν έχω κάποια ενημέρωση ότι ετέθη το συγκεκριμένο θέμα. Δεν επιβεβαιώνω το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Για το ίδιο θέμα. Ε, με τη σειρά. Α, αν θέλετε, επειδή είναι για το ίδιο θέμα. Πάρετε. Είναι για το ίδιο θέμα. Έχει κάνει μια σχετική δήλωση ο κύριος Διαματάρη, ο οποίο είπε ότι ο κύριο Μιζουτάκη έχει θέσει το θέμα στον κύριο Βαρθολομαίο. Ε, έχει, ο ο κύριο Διαματάρη έχει κάνει μια δήλωση, ο οποίο ήταν στενό, στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού και έχει πει ότι ο κύριο Μητσοτάκη έχει θέσει το θέμα παραμονή στη θέση του, του κυρίου ε, ελπιδοφόρου. Ε, ταυτόχρονα. Τα, τα σενάρια αυτά είναι σίγουρα από το γεγονό ότι ο κύριο Ελπιδοφόρος ήρθε στην Αθήνα για το συνέδριο των Αρχόντων του Οικουμενικού Παντριαρχή στην Αθήνα και δεν συναντήθηκε με τον κύριο Μητσοτάκη. Ταυτόχρονα ο κύριο Μητσοτάκη συναντήθηκε με τον Βαρθολομαίο στην Ελβετία. Καταρχά να πούμε ότι είναι σταθερή και διαχρονική η σχέση του Πρωθυπουργού με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και δεν είναι είδηση η συνάντησή τους. Είναι μια αυτονόητη συνάντηση όταν βρίσκεται ο χρόνο και δίνεται η δυνατότητα και είναι και σταθερή επικοινωνία. Άρα δεν μπορεί να συγκριθεί με κάποιο άλλο θέμα. Ε, δεν μπορεί να συγκριθεί κάποιο άλλο θέμα με έτερο αντικείμενο στη σύγκριση το αν συναντήθηκε ή όχι ο Πρωθυπουργό με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Επαναλαμβάνω αυτό που απάντησα στη συναδελφό ότι δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση ούτε κάποια τέτοια πληροφόρηση και δεν μπορώ να επιβεβαιώσω το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Καλάτε. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω, διαβάζουμε σε ρεπορτάζ συναδέλφων στο Οικονομικό Ρεπορτάζ ότι οι καταναλωτέ που είχαν επιλέξει το πράσινο τιμολόγιο βρέθηκαν μπροστά σε δυσάρεστε εκπλήξει, ανοίγοντα του λογαριασμού του για το μήνα Ιούνιο λόγω των ανατιμήσεων. Θέλω να σα ρωτήσω αν ισχύει πράγματι κάτι τέτοιο και αν ισχύει, προτίθεται να κάνει κάτι η κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Να δούμε λίγο με πραγματικού αριθμού τι συμβαίνει με το ρεύμα. Στι αρχέ του έτου η τιμή κειμενόταν στα 13,6 λεπτά την κιλοβατόρα, ενώ τον Ιούνιο η τιμή βρίσκεται στα 11,9 λεπτά την κιλοβατόρα, δηλαδή 12,5% κάτω σε σχέση με τον πρώτο μήνα εφαρμογή του μέτρου των πολύχρωμων τιμολογίων. Και αν το συγκρίνουμε με το Δεκέμβριο του 2023, η, η σύγκριση αυτή οδηγεί στο ποσοστό 18% κάτω. Άρα, μέσα σε έξι μήνες εφαρμογής, από τον Ιανουάριο του 2024 μέχρι και τον Ιούνιο, που, που έχουμε αυτό το νέο τρόπο ε, τιμολογίων, τα πολύχρωμα τιμολόγια, φαίνεται ότι το μέτρο αυτό έχει πετύχει και έχουμε και τιμές που μάλιστα, αν το δει κανείς ορευτικά, φτάνουν ε, στο βασικό μας ε, πάροχο, το μεγαλύτερο προμηθευτή, δηλαδή το πρώτο εξάμεινο, που είναι 11,8 λεπτά την κιλοβατόρα, σε τιμές προκρίσης. Σε αυτό μάλιστα πρέπει να συνυπολογίσουμε και την νέα επιδότηση ε, περίπου σε 400.000 ευάλωτες καταναλωτές που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό, που ήταν μια σημαντική κίνηση της κυβέρνησης, που ε, την είδαμε ε, γιατί ανταποκρινθήκαμε σε μια ανάγκη ε, συμπολιτών μας που ε, χρειάζονταν περαιτέρω στήριξη στο ρεύμα, γιατί είχαν ακριβώς αυτόν τον τρόπο ε, να, να θερμανθούν. Άρα με βάση αυτά τα δεδομένα έως τώρα, και φαίνεται ότι αυτό θα συνεχιστεί, Είμαστε σε επίπεδα προκρίσης, με κάποιε αυξομοιώσει οι οποίε παρατηρούνται. Γιατί παρατηρούνται, γιατί αλλάζει η τιμή της ε, χονδρεμπορική τιμής ηλεκτρικού ρεύματο. Πράγματι λοιπόν, ω προ τη χονδρεμπορική τώρα, τον Ιούνιο ε, παρατηρήθηκε μία αύξηση, η οποία αφήνεται ε, σε τρεις λόγους. Πρώτος είναι η πολύ αυξημένη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια, η οποία φαίνεται ότι θα συνεχιστεί ε, έχοντας λίγο παραπάνω τιμές χονδρικής του καλοκαιρινού μήνε και θα υποχωρήσει από ό,τι φαίνεται το φθινόπωρο. είναι 45% μεγαλύτερη η ζήτηση σε σχέση με του προηγούμενου μήνε. Την αυξημένη τιμή του φυσικού αερίου και στη χώρα μα αλλά και πανευρωπαϊκά. Ε, και βέβαια σε μια λίγο μικρότερη τον προηγούμενο μήνα που φαίνεται ότι επανέρχεται στα προηγούμενα επίπεδα χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο διατάφτα παρατηρούμε τις ε, αλλαγές στην τιμή της χονδρομπορικής οι οποίες όμως φαίνεται ότι δεν οδηγούν σε τιμές Μεγαλύτερε από, από το Δεκέμβριο, σα-ίσα όπω σε ίσα, όπως σας είπα, μικρότερε. Είναι δεδομένο ότι αν φτάσουμε σε σημεία ε, μεγάλων αυξήσεων στο ρεύμα για του ε, καταναλωτέ, που δεν είμαστε εκεί, ούτε φαίνεται ότι θα φτάσουμε, θα επέμβουμε όπω έχουμε κάνει σε όλε τι προηγούμενε ε, περιπτώσει. Αλλά επαναλαμβάνω, για να μην υπάρχει ανησυχία στου πολίτε, ε, στοιχεία πλέον έξι μηνών δείχνουν ότι το μέτρο αυτό έχει πετύχει. Έχουμε επιστρέψει στα προκρίσεις ε, επίπεδα, δεν εφησυχάζουμε και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε και καθημερινά αλλά και μηνιαία τις τιμές. Κύριε καλό μεσημέρι. Ε, θα αξιοποιήσω την απάντηση που είπατε για το ηλεκτρικό ρεύμα και τα τιμολόγια, ότι θα επέμβουμε. Αυτό είναι μια προοπτική ότι θα επανέλθει η επιδότηση των τιμολογίων τους επόμενες μήνες, γιατί τον Ιούλιο το τιμολόγιο για το πράσινο θα είναι στα 0,20 λεπτά. Από 0,11-18, όπως είπατε, που είναι η ΔΕΗ χαμηλότερη και οι υπόλοιποι είναι πολύ ψηλά. Εμένα με ενδιαφέρει αν θα υπάρξει επιδότηση του επόμενου μήνε, αν υπάρχει σκέψη. Ε, απομονώσατε το ένα της τη απάντησή μου. Ξεκίνησα συγκρίνοντα τη μέση τιμή, τη, τη, τη μέση λιανική τιμή τη κιλοβατόρα από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Ιούνιο και από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο. Και σα είπα ότι είναι το 10 κάτω Ιανουάριο-Ιούνιο και 18% κάτω Δεκέμβριο-Ιούνιο. Άρα φαίνεται ότι το μέτρο αυτό έχει πετύχει. Προσέθεσα ότι είναι προφανέ ότι άμα χρειαστεί κάποια στήριξη, εμεί δεν πρόκειται να κλείσουμε τα μάτια και το έχουμε αποδείξει αυτό σε πάρα πολλέ περιπτώσει των προηγούμενων μηνών, δίνοντα περίπου 14 δισεκατομμύρια για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων στο ρεύμα. Αλλά τονίζω ότι δεν φαίνεται ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τα στοιχεία δεν δείχνουν ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα υπάρχει μια μεγαλύτερη παρατηρείται μια αυξημένα επίπεδα τιμών στο χοντρικό ρεύμα, στη χονδρική τιμή του ρεύματο, η οποία θα κρατήσει κατά του καλοκαιρινού μήνε και φαίνεται ότι θα επιστρέψει στι προκαλοκαιριού τιμέ το φθινόπωρο. Αλλά το ξαναλέω, δεν πρόκειται να, να, μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, αλλά δεν φαίνεται ότι θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Άρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη για αυτή τη συζήτηση. Ελάτε. Κύριε Πρόσωπη, σήμερα στο εφετείο Τυράννων αναμένεται η έκδοση τη απόφαση για τον κύριο Μπελέρη. Αν αυτό ο άνθρωπο παραμείνει στη φυλακή, μέχρι τον Οκτώβριο. Θα κάνει, κάποιο, θα κάνει κάποια ενέργεια η ελληνική κυβέρνηση θα... ή επειδή είναι ευρωβουλευτή σα, ρωτώ. Ευχαριστώ. Καταρχά, περιμένουμε να δούμε την έκβαση του δεύτερου βαθμού. Ε, με την ευκαιρία που μου δίνεται, επαναλαμβάνω τη σταθερή θέση τη ε, κυβέρνησης κυβέρνηση και νομίζω του συνόλου των Ελλήνων πολιτών, τη διπλική πλειοψηφία, ότι στο πρόσωπο του Φρέντι Μπελέρη ε, συγκεντρώνονται όλα τα αιτήματα των ανθρώπων, όλων που θέλουν να έχουν σεβασμό στο τεκμήριο και σε μια δίκαιη δίκη, είναι ο νόμιμα εκλεγμένος Δήμαρχο Χιμάρα, που δεν ορκίστηκε ε, παρά την ετιμιγορία ε, των δημοτών που τον εξέλεξαν. Είναι πλέον ένα ε, εκ των εκπροσώπων των Ελλήνων στο Ευρωκοινοβούλιο. Περιμένουμε την απόφαση. Θα τη σχολιάσουμε προφανώ στη συνέχεια για ευνόητου. Ε, ε, Λόγους είναι αυτονόητο ότι ε, ο Φρέντι Μπελέρης πρέπει να ορκιστεί ε, ευρωβουλευτής και στη συνέχεια βέβαια να ασκήσει τα καθήκοντά του όπως επέλεξαν οι Έλληνες πολίτες με την ψήφο τους. Με συγχωρείτε και πάλι να ρωτήσω, επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται το δημοσίευμα το σημερινό Εκπροσωπείται, μπορεί ο κ. Μπελέρη να ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το δημοσίευμα ε. τη Εστίας ή όχι. Ευχαριστώ. Ε, μετά από επικοινωνία που είχαμε την επικεφαλή τη Ευρωομάδα τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Ελίζα Βόρτεμπερ και ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, ε, μου δίνετε τη δυνατότητα να πω ότι είναι εκ διαμέτρου αντίθετη η πραγματικότητα σχετικά με τη μην, συμμετοχή του Φρέντι Μπελέρη στι οκομματικέ εκλογέ για την ανάδειξη αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Ε, δεν ισχύουν αυτά τα οποία παρουσιάζονται σε μία μερίδα του, του, έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου τι τελευταίε μέρε στην Ελλάδα. Η αδυναμία παρουσία του Φρέντι Μπελέρη στον γκρουπ αλλά και τη συμμετοχή του στι αρχαιρεσίε που πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά το πρωί τη 19η Ιουνίου του 2024, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην κατάσταση περιορισμού που βιώνει ο Ευρωβουλευτή πλέον ε, κ. Μπελέρη στι φυλακέ της Αλβανία, όπου δεν του επιτράπει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνία, σε κάποιο email. Για το λόγο του αληθέ, στην έναρξη ψηφοφορία, όπω μα ενημερώνουν, για την ανάδειξη των Προέδρων του ΕΛΚ, προέβην. Ε, η κυρία Βόζεμπρεκ δηλαδή ω επικεφαλή εβδομάδα του Νουδού, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε προφορική δήλωση που καταχωρήθηκε στα πρακτικά του γκρουπ ενώπιον όλων των παρόντων μελών, στην οποία υπογράμισε όπω μα λέει την αντικειμενική αδυναμία του Φρέντι Μπελέρη να συμμετέχει σε κομματικέ εκλογέ, εξηγώντα παράλληλα του λόγου και τον παράνομο χαρακτήρα τη ε, κράτησή του. Όχι μόνο λοιπόν δεν υπήρξε απαγόρευση συμμετοχή από το ΕΛΚ, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο Φρέντι Μπελέρη, αντιθέτω στηρίθηκαν όλε οι απαραίτητε διατυπώσει για να δικαιολογηθεί η απουσία του στην ολομέλεια του γκρουπ. Το πολιτικό γραφείο, ε, μάλιστα, όπω μα ενημερώνει η κυρία Βόζεμπερκ, του Φρέιντι Μπελέρη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στελεχώνεται κανονικά και η συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ω μέλο τη Ελληνική Αντιπροσωπεία τη Νέα Δημοκρατία είναι αδιαμφισβήτητη. Ελάτε. Κύριε Εκπρόσωπε, το δικό τη Γολγοθά ανεβαίνουν εδώ και 13 χρόνια δύο πρώην εργαζόμενοι τη εφημερίδα Κύρικα Χανίων, συμφερόντων και του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίοι μάταια περιμένουν να λάβουν τα χρήματα που του έχει επιδικάσει ω δεδουλευμένα η ελληνική δικαιοσύνη. Η συνολική αποζημίωση ξεπερνά τι 200.000 ευρώ και για του δύο και δεν έχουν πάρει τόσα χρόνια ούτε ένα ευρώ. Πώ κρίνεται το συγκεκριμένο ζήτημα και αν ο Πρωθυπουργό είναι του δόγματο, δεν πληρώνω. Αν κάτσει κανεί και ψάξει ε, την διαχρονική εξέλιξη τη μετοχική σύνθεση και των μεγάλων ή μικρών μετόχων του Κύρικα, θα καταλάβει ότι το δημοσίευμα αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο Κυριακό Μετζωτάκη ω ε, μικρομέτοχο έχει αποχωρήσει πάνω από 15 χρόνια από τον ε, Εθνικό Κυρικά. Άρα, πώ μπορεί να είναι υπόλογο για μια υπόθεση που αφορά μια επιχείρηση, εν προκειμένου μια εφημερίδα, από την οποία όχι ω μεγάλο ως ω ως μικρομέτοχο έχει αποχωρήσει τόσα πολλά χρόνια. Πώ μπορεί δηλαδή να ευθύνεται ένα ε, πολίτη, ένα άνθρωπο, ένα πολιτικό ε, για, για χρέη. Εγώ δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω το έτερο μέρο του δημοσίου. δεν το γνωρίζω. Δεν είμαι λογιστή τη επιχείρηση, ούτε είμαι ελεγκτή για να μπορώ να επιβεβαιώσω ή να διαψεύσω το έτερο σκέλο του δημοσίευματο. Αλλά η σύνδεση τη συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά τα πρόσωπα τα οποία αναφέρεστε. Που είναι δεδομένο ότι αν οι άνθρωποι έχουν κάποια επιδίωξη, είναι δεδομένο ότι μπορούν να τη διεκδικήσουν και αν έχουν και δίκιο, μακάρι να δικαιωθούν. Δεν το γνωρίζω. Αλλά πώ μπορεί να γίνεται η σύνδεση με τον Πρωθυπουργό μόνο και μόνο για δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων. Νομίζω ότι δεν οδηγεί κάπου όλο αυτό. Είναι δεδομένα αυτά τα οποία σας αναφέρω, αποδεικνύονται από όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν και νομίζω ότι δεν είναι καλό, ειδικά με αόριστες συνδέσει, οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε πολιτικές εντυπώσεις σε ένα θέμα που δεν έχει καμία βάση και ειδικά δεν υπάρχει και αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Απλά να συμπληρώσω κάτι σε αυτό, επειδή το είπατε αναφέρεται ότι το 2017 ο σημερινό πρωθυπουργό κατήχε το 60% των μετοχών τη εταιρεία, ενώ με βάση το τελευταίο πόθε ενέσχε κατέχει μετοχέ τη συνολική αξία 384.000 ευρώ, ενώ η εταιρεία έχει μετονομαστεί. Ναι. Εγώ αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι έχει αποχωρήσει, ήταν μικρομέτοχο, δεν ήταν ποτέ κάτοχο του πλειοψηφικού πακέτου και έχει αποχωρήσει πλήρω από την εταιρεία, άρα δεν μπορεί να έχει και κάποια ευθύνη για τη συγκεκριμένη αστική διαφορά. Ελάτε. Κύριε εκπρόσωπε, θα σα πάω στη Βόρεια Μακεδονία. Τώρα που πλέον ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση, θα στείλει συγχαρητήρια ο Πρωθυπουργό στον νέο ομόλογο του. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Ξέρω ότι έχουμε δύο εβδομάδε μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είναι προγραμματισμένη κάποια συνάντηση τέταρτη των δύο Πρωθυπουργών, θα είναι μια συνάντηση γνωριμία. ή τόσο ποντανά, αν επιδιώκνει η τοσο αν επιδιωκνει κυβέρνηση να, να γίνει μια τέτοια συνάντηση. Ευχαριστώ. Θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπε στην συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών ο Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτη. Η συμπεριφορά των Σκοπίων στι εκλογέ, από τι εκλογέ και μετά, είναι παραβατική συμπεριφορά, αντίκειται στο διεθνέ δίκαιο. Δεν υπάρχει σεβασμό στην υποχρέωση για την έργα όμνε ονομασία του κράτου τη Βόρεια Μακεδονία, όπω προέκυψε μετά τη συμφωνία των Πρεσπών. Μην επαναλάβω τη στάση που είχε η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση, αλλά όσα είχε πει τότε ο Κυριάκο Μητσοτάκη για το τι θα συμβεί εφόσον ψηφιστεί και κυρωθεί. Τα έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ. δεν μπορεί να είναι επιλεκτική η εφαρμογή του διεθνού δικαίου και είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει ανεκτό από την ελληνική πλευρά. Εμεί ζητάμε δυνατά και καθαρά, χωρί αστερίσκου, σεβασμό των συμφωνηθέντων. Και αυτή είναι μία θέση μα, η οποία είναι θέση από την οποία δεν πρόκειται να κάνουμε την οποιαδήποτε υποχώρηση. και πέρα για επιμέρους συναντήσεις, εφόσον συμφωνηθούν, θα υπάρχει σχετική ανακαίνωση, δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο και είναι δεδομένο ότι συνολικά, χωρίς να έχω συγκεκριμένη πληροφόρηση, η χώρα μας ως ένα κράτος το οποίο θέλει, επιδιώκει την καλή γειτονία, επιδιώκει τις καλές σχέσεις με τα υπόλοιπα κράτη και πολύ περισσότερο με ε, τους γείτονές μας, τηρεί όλα τα πρωτόκολλα σε κάθε διαδικασία, είτε είναι εκλογική, είτε είναι ορκομεσία τη ε, της κυβέρνησης. Αλλά το επαναλαμβάνω, επειδή υπάρχουν και κάποιες όψιμες ερμηνείε λανθασμένες ερμηνείες του TST έργα είναι ξεκάθαρο. Δεν έχει πολλές ερμηνείες, έχει μία ερμηνεία κατά το διεθνές δίκαιο και αυτή τη στιγμή με μια σειρά από αντίθετε αντίθετες στο διεθνές δίκαιο διατυπώσεις φαίνεται ότι η νέα κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας δεν το σέβεται. Αναμένουμε να δούμε αν θα συμμορφωθεί. Ελάτε. Συγγνώμη. Ε, καλό μεσημέρι και πάλι. Ε, Βάζω ένα καινούριο θέμα. Την περασμένη 3η 18 Ιουνίου το Banking News είχε ένα δημοσίευμα το οποίο δεν διαψεύτηκε ότι ο Υπουργός, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης διορίζει την ιδιαίτερα γραμματέα του κυρία Πουσουλέγκα σε διοικητικά συμβόλια εταιριών. Το ερώτημα είναι, αυτό είναι νόμιμο και ηθικό, το κάνουν και άλλοι υπουργοί και αν έχουμε κάποια στοιχεία. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, μετά τις καταγγελίες του κυρίου Κασελάκη για μαύρα χρήματα που βρήκε στο Ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ, αν πρέπει να κινητοποιηθεί και το πολιτικό σύστημα, ο πρόεδρος της Βουλής, η αρχή ξεπλήματος μαύρου χρήματος ή θα περιμένετε όλοι μαζί κάποια παρέμβαση της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το δεύτερο σκέλος, δεν είμαι εκπρόσωπος ούτε των ανεξάρτητων αρχών, ούτε της δικαιοσύνης. Κάθε επιμέρους θεσμός αυτού του κράτους λειτουργεί όπως, όπως, ορίζει ο νόμος. Και υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν όργανα. Όταν διατυπώνεται κάτι που αξιολογεί το κάθε επιμέρους όργανο του κράτους, είτε η δικαιοσύνη είτε οι ανεξάρτητες αρχές ότι πρέπει να επέμβει, το κάνει. Δεν μπορώ να προαναγγείλω μία επέμβαση, ούτε γνωρίζω κάτι τέτοιο. Επαναλαμβάνω πολιτικά, γιατί σε αυτό το επίπεδο μπορώ να σχολιάσω, ότι καλό είναι αυτά, εφόσον θεωρεί ο κ. Κασελάκη ή όποιο τα αναφέρει ότι έχουν μία βάση, να τα ε, αναφέρει εκεί που πρέπει, στι αρμόδιε αρχέ. Αλλιώ είναι κατηγορίε που πολύ δύσκολα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αντιπαράθεση και συζήτηση. Και δεν έχω καμία ανάγκη αυτή τη στιγμή να υπερασπιστώ ούτε κάποιον πρώην, ούτε κάποιον νυν, ούτε κάποιον επόμενο αρχηγό κάποιου άλλου κόμματο. Αλλά επειδή μου τίθεται αυτή η ερώτηση, αυτά είναι καλό να λέγονται εκεί που έχει νόημα να λέγονται και εκεί μπορούν να αξιολογηθούν και να ερευνηθούν. Τώρα, για το σκέλο που με ρωτήσατε για την διευθύντρια του Υπουργού Οικονομικών, δεν έχω καμία ενημέρωση, δεν γνωρίζω το θέμα, αλλά είναι δεδομένο ότι θα απευθυνθώ και θα, θα απαντήσω. Αυτό το οποίο μπορώ να σα πω είναι ότι εξ όσων γνωρίζω δεν απαγορεύεται. Δεν είναι κάτι παράνομο. Και είναι πολύ ευρύ αυτό το οποίο με ρωτάτε, γιατί υπάρχουν εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη διοικητικών συμβουλίων και ούτε είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα από όσο γνωρίζω και νομίζω το γνωρίζω σωστά ενός συνεργάτη, ενός υπουργού με το να είναι μέλος ενός διοικητικού συμβουλίου. Αλλά για τη συγκεκριμένη περίπτωση που μου λέτε δεν έχω λεπτομέρειες, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, οπότε θα με επιτρέψετε να ενημερωθώ και να επανέλθω. Λάτε. Κύριε εκπρόσωπε, ο κύριο Αποστολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, πριν από λίγο μιλώντα στο ραδιόφωνο παραπολιτικά, είπε το εξή: Ξέρετε κανένα κόμμα που να μην έχει μαύρα, Εγώ πιστεύω ότι όλα τα κόμματα έχουν μαύρα, όλα τα κόμματα ενισχύονται, όλα τα κόμματα δέχονται χρήματα από υποστηρικτέ. Δεν ξέρω πώ γίνεται η διαδικασία, αλλά ότι διακινούνται χρήματα μαύρα στα κόμματα είναι γεγονό. Πώ το σχολιάζετε, Με τον τρόπο που και τι προηγούμενε ερωτήσει, σοβαρέ καταγγελίε, όταν έχουν βάση, γίνονται με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος. Μην το πούμε πάρα πολλέ φορέ και επειδή νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που απασχολούν του πολίτε, και όπω βλέπετε και στι αρχικέ μου εισηγήσει και σε κάποιε άλλε ερωτήσει, προσπαθώ να απαντήσω με τεκμηρίωση, με επιχειρήματα, με δεδομένα, με στοιχεία απολογισμού, θα μου επιτρέψετε να σταθώ περισσότερο σε αυτά τα θέματα. Ε, Αυτέ οι καταγγελίε, που από πριν καμία δεν υποτιμούμε, ε, είναι δουλειά άλλων εξουσιών και όχι της εκτελεστικής εξουσίας αν προκειμένου δηλαδή ε, ε, της, ε, της κυβέρνησης. Νομίζω ότι ήμουν σαφή και στις προηγούμενες ερωτήσεις. Καλό είναι, εφόσον υπάρχει κάτι, να διατυπωθεί ε, εκεί που προβλέπει ο νόμος, που ορίζει ο νόμος και να ακολουθούν οι υπόλοιπε διαδικασίες. Ελάτε. Κύριε Πρόσωπο, μάθαμε τις προηγούμενες ημέρες για ευνηδιαστικό έλεγχο του Αρίου Πάγου στην ΕΕΠ. Έχει περάσει ένα χρόνος από την ε, ε, λίστα Μένου Δάκου. Τη αρχή προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με το Predator και δύο χρόνια από την αποκάλυψη του σκανδάλου. Για ποιον λόγο βλέπουμε εκτό έρευνα στην ΑΔΑΕ και γιατί ο Άριο Πάγο δεν αποτάθηκε στου παρόχου, Νομίζω ότι ο Άριο Πάγο και συνολικά η δικαιοσύνη ξέρει καλύτερα. Είναι μια ανοιχτή υποδιερεύνηση υπόθεση. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιο σχολιασμό ούτε να υποδείξουμε στον Άριο Πάγο ή σε κάποιο δικαστήριο ή σε κάποιο ανακριτικό όργανο το πώ θα κάνει τη δουλειά του. Ε, περιμένουμε ε, να προχωρήσει η έρευνα, να εξελιχθεί η έρευνα. Ε, νομίζω ότι το έχουμε δείξει σε πάρα πολλέ άλλε περιπτώσει. Στο σύνολο των περιπτώσεων που με ρωτάτε, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και μόνο αν μπορούσαμε κάποιο σχόλιο σε μια υποδιερεύνηση υπόθεση. Α αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά τη. Και εδώ είμαστε. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, να σχολιάσουμε ό,τι μπορούμε να σχολιάσουμε. Παντού ο κ. Κασελάκη χθε στην μακροσκελή αυτή η ανάρτηση που έκανε εκτό από τα μαύρα ταμεία αναφέρθηκε και σε κάτι άλλο, κ. Πρόσωπε. Είπε οι συνεργασίε δεν επιβάλλονται επειδή ξαφνικά το σύστημα βλέπει τον Μιτσοτάκη να αποσταθεροποιείται και ψάχνει την επόμενη ρεζέρβα του. Και δεδομένου ότι πράγματι οι ζυμώσει είναι έντονε στον χώρο τη κεντροαριστερά, θέλω να σα ρωτήσω πώ το σχολιάζεται αυτό. Προφανώ ο κ. Κασελάκη ζει σε μια άλλη χώρα. Αυτή τη στιγμή ε, είναι σε μια άλλη χώρα, είναι στι ΗΠΑ, αλλά. Πάση περιπτώσει, εννοώ και μεταφορικά και κυριολεκτικά, ε, γιατί παρά τα πολλά προβλήματα που έχει ακόμα ε, η Ελλάδα, δεν είναι όλα παράδεισος, δεν λύθηκαν όλα τα, τα προβλήματα των πολιτών και δεν περιμέναμε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών για να το συνειδητοποιήσουμε. Ε, έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, κατόπιν ετοιμιγορίας των πολιτών, με 158 βουλευτές, που υλοποιεί ένα πρόγραμμα, ε, δυνάμει του οποίου εξελέγει, τετραετίας. Άρα την αποσταθεροποίηση δεν ξέρω πού τη βλέπει ο κ. Κασελάκη. Μάλλον στο μυαλό του είναι ή ε, προκύπτει από εσωτερικέ συζητήσει εκείνου με του συνεργάτε του. Λίγο μα απασχολούν όλα αυτά. Ε, και μα απασχολούν λίγο και από τη θεσμική σκοπιά. Δεν είναι δική μα δουλειά ε, να γίνουμε ερμηνευτέ των θεωρητικών ή των πρακτικών τη αριστερά και τη κεντροαριστερά. Δεν είναι δική μα δουλειά. Αυτή είναι ένα άλλο πολιτικό χώρο. Τον σεβόμαστε όπω και όλου του υπόλοιπου. Ε, Χώρου των πολιτικών μα αντιπάλων. Ε, οι, τα μέλη του κάθε κόμματο επιλέγουν το πώ και με ποιου θα πορευτούν τα κόμματα του, οι σχηματισμοί του. Ε, νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από σαφέ ότι η δική μα δουλειά είναι να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μα, να διορθώσουμε λάθη, αδικίε, να τρέξουμε πιο γρήγορα. Ε, γι' αυτό ε, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και τι επόμενε εβδομάδε και του επόμενου μήνε και τα επόμενα χρόνια. Και στο τέλο θα κρυθούμε από του πολίτε. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Εκπρόσωπε, έχει λάβει το Μαξίμου πρόσκληση ε, για να παραστεί στη συνάντη, στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου και θα μιλήσουν οι κύριοι, ε, οι κύριοι Σαμαράς και Καραμαλής. Εντάξει, <qualidade> <σο veut> τώρα όπως αντιλαμβάνεστε το Μαξίμου είναι μια ευρύτερη έννοια. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω ε, ε, αν έχει λάβει κάθε... Ευρισκόμενο στο, στο μέγαρο μαξιμού πρόσκληση για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, μπορώ να γνωρίσουμε ότι εγώ προσωπικά έχω λάβει πρόσκληση και θα παρευρεθώ. Είναι μια ατομική α, απάντηση του καθενό αν έχει λάβει πρόσκληση και αν θα, και αν θα παρευρεθεί. Να ρωτήσω. Ο Πρωθυπουργό. Θα επανέλθω. Φαντάζομαι έχει πρόσκληση. Αλλά θα επανέλθω να το τσεκάρω. Μην λέω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Να, να πάω σε μια άλλη ερώτηση τώρα. Συμπληρωματική ήταν αυτή. Ε, ακούσαμε τον Υπουργό Πολιτική Προστασία την περασμένη εβδομάδα να μιλάει για εμπριστέ. Έχουμε κάποια νέα από αυτήν την έρευνα και πώ ε, αξιολογείται μέχρι τώρα την αντίδραση τη πολιτική προστασία. Σίγουρα γνωρίζουμε. Όσα συμβαίνουν στη χώρα. Ναι. Στις Κοιτάξτε, δείτε. Έω τώρα φαίνεται ότι προκύπτουν κάποια συμπεράσματα. Πρέπει να τα λέμε με μεγάλη αυτοσυγκράτηση, γιατί είμαστε στη μέση, στην καρδιά μια ακόμα δύσκολη αντιπυρική περίοδου. Φαίνεται ότι υπάρχει αυτό που λέμε υπάρχει κράτος που με, τι με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, με τις πολλές ανάγκες που έχει και συνεχώς προσπαθεί να εξελίσσει, ανταποκρίνεται στις πάρα πολλές κλήσεις για πυρκαγιέ σε όλη τη χώρα. Σα παραθέτω σχεδόν σε κάθε ενημέρωση πολιτικών συντακτών, μετά από ενημέρωση που έχω από το Υπουργείο Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία Αναλυτικά Στοιχεία. Είναι εντυπωσιακά μεγάλο ο αριθμό των πυρκαγιών που καλούνται να επέμβουν τα, οι, οι, γυναίκες και οι άνδρες του πυροσβεστικού σώματος, οι εθελοντές, οι δασοπυροσβέστες. Και νομίζω ότι επειδή μιλάμε για το κράτος, αξίζει να σταθούμε στους ανθρώπους. Να τονίσουμε το ρόλο τους. Η περίπτωση της φωτιάς το Σάββατο το βράδυ, που δεν υπήρχε δυνατότητα εκείνη τη στιγμή να επέμβουν ένα αέρια μέσα, δείχνει μια, έναν υπερβάλλοντα ζήλο και μια πρωτοφανή αποτελεσματικότητα και έναν, ε, αξιοσημείωτο επαγγελματισμό. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι οι εποχέ είναι ακόμα όλο και πιο επικίνδυνε. Αυτό που λέμε κλιματική κρίση και μπορεί να την αναλύουμε θεωρητικά, το, το βιώνουμε στην πράξη. Και το τρίτο, με αφορμή την ερώτησή σα, είναι ότι το πολύ πιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο και σε επίπεδο εμπρισμών το βλέπουμε να εφαρμόζεται. Και η περίπτωση της, της Ήδρας, που η δικαιοσύνη θα αξιολογήσει ευθύνε και θα τι προσωποποιήσει και θα προχωρήσει την ερευνά τη και θα βγάλει τι αποφάσει τη. Βλέπουμε να εφαρμόζεται ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο. Και σε άλλε περιπτώσει, που έχουμε συλλήψει για ε, φερόμενη τέλεση εμπρισμού εξαμελία, με ένα πολύ πιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, επίση βλέπουμε να εφαρμόζεται. Υπάρχουν λοιπόν συλλήψει σε πολλέ περιπτώσει, και το περσινό καλοκαίρι είχαμε και δικογραφίε που προχώρησαν, και το φετινό καλοκαίρι, ε, αναλόγω με την περίπτωση, το αξιολογεί η δικαιοσύνη. Ο Υπουργό ο κ. Κικίλιας, δεν ξέρω σε ποια από όλες αναφέρεστε, όταν έχει ε, η προσβεστική ενδείξη σε εμπρισμό, αυτό το αναφέρει στη δικαιοσύνη και στι στις αρμόδιες αρχές και από εκεί και πέρα ε, προχωράνε τις έρευνες και όταν υπάρχει και προσωποποίηση, ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη, η δικαιοσύνη προχωρά τα περαιτέρω. Ελάτε. Επί αυτού, κύριε Εκπρόσωπε, θα έρθουν φέτο πυροσβέστε από ευρωπαϊκέ χώρε όπω είχε γίνει πέρσι και προπερση έχουν ήδη ε, γίνει όλες οι διαδικασίες ε, και με άλλες χώρες. Πέρσι είχαμε και πολύ μεγάλη βοήθεια και από χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Αυτό συμβαίνει περισσότερο στις ημέρες. Ελπίζω να μην χρειαστεί. αφαίνεται φαίνεται ότι το καλοκαίρι αυτό και όπως και το προηγούμενο θα, χρειά, θα, θα απαιτεί και ήδη υπάρχει αυξημένη εγρήγορση. Όταν υπάρχει τέτοια ανάγκη υπάρχει συνδρομή. Όπω αντιστοίχω και εμεί, όπω συνέβη τι προηγούμενε εβδομάδε στην Κύπρο, προβαίνουμε σε σύνδρομη σε άλλα κράτη. Να ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε στην Ήδρα, διαβάζουμε στον τύπο πω εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, οι από το Καζακστάν, μάλιστα όπω αναφέρεται σε αρκετά δημοσιεύματα, έφυγαν. Δεν κρατήθηκαν από τι αρχέ και βλέπουμε να κρατούνται άλλοι άνθρωποι που είχαν να κάνουν με το, με το πλήρωμα. Έχετε κάποια ενημέρωση, έχει φύγει, έχουν φύγει οι το γνωρίζω. από τη χώρα. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειε για την υπόθεση. Γνωρίζω ότι κινητοποιήθηκαν οι αρχέ προχωράει μια έρευνα, εξετάζονται ύποπτοι και μάρτυρες με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν και από εκεί και πέρα όταν υπάρχει κάτι θα ανακοινωθεί από τις αρμόδιες αρχές. Ελάτε. Κύριε Εκπρόσωπε, όταν ανακοινω... πριν ανακοινωθεί το η φορολόγηση στα δηληστήρια, το σύμφωνα με το ρεπορτάζ λέει ότι υπήρχε κάποια επικοινωνία από το κράτος με, τα, με τους διευθύνοντες συμβούλους στο δηληστήριο για να τους ενημερώσετε. Υπάρχει στην ατζέντα τη κυβέρνηση, άλλη προοπτική, έχετε τα τηλέφωνα άλλων στελεχών που να περιμένουν μια τέτοια ειδοποίηση μέσα στο καλοκαίρι, άλλη κλάδη στελεχών. Δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο, ούτε μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο. Αν υπάρξει κάτι, θα το μάθετε πρώτοι. Ευχαριστώ.